Τα πτηνά είναι απόγονοι των δεινοσαύρων, ανήκουν στην Ιουρασική περίοδο. Είναι από τα πιο πρωτόγωνα ζώα στον πλανήτη Γη, όπως και τα ερπετά, παραδείγματος χάρη. Ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν τα πτηνά τον κόσμο σε σχέση με εμάς τους ανθρώπους είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακός. Δεν αναφέρομαι οπτικομετρικά, δηλαδή πώς βλέπουν σε διαστάσεις και τέτοια πράγματα. Αναφέρομαι στο πώς βλέπουν σε σχέση με τα χρώματα, πώς βλέπουν τα χρώματα γενικώς. Εμείς οι άνθρωποι βλέπουμε RGB. Είναι αυτό που λένε το RGB στο graphic design και στο illustration γενικώς. Red, green, blue. Κόκκινο, πράσινο, μπλε. Και συνδυαστικά, συνδυάζοντας αυτά τα χρώματα, βλέπουμε τα υπόλοιπα χρώματα. Αυτό σημαίνει πως επάνω στον αμφιφλιστροειδή μας χιτώνα έχουμε τρία στοιχεία, το R, το G και το B. Τα πτηνά έχουν ένα τέταρτο στοιχείο στον αμφιφλιστροειδή του χιτώνα, ρετίνα λέγεται στα αγγλικά, ο αμφιφλιστροειδής χιτώνας εννοώ, έχουν ένα τέταρτο στοιχείο το οποίο αφορά την υπεριώδη ακτινοβολία, ultraviolet. Στην ουσία λοιπόν τα πτηνά βλέπουν RGB συν ultraviolet. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Η περίοδης ακτινοβολία, το ultraviolet, δεν φτάνει στη Γη όλη της η ποσότητα. Στην ουσία φτάνει περίπου 8 με 10%. Αυτό σημαίνει πως είναι ένα φως, μια συχνότητα φωτός, ας το πούμε έτσι, αρκετά χαμηλή σε ποσότητα. Παραδείγματος χάρη υπάρχουν φωτογράφοι, υπάρχει μια τεχνική που λέγεται ultraviolet photography. Θέλει κάποιος φωτογράφος, ας πούμε, να φωτογραφίσει ένα λουλούδι, ένα τοπίο με την τεχνική ultraviolet, δηλαδή να βγάλει μια φωτογραφία με υπεριώδη ακτινοβολία. Αυτό για να συμβεί πρέπει οπωσδήποτε να έχει τρίποδα, να έχει μεγάλες ταχύτητες κλίστρου, χαμηλές ταχύτητες κλίστρου πάρα πολύ, δηλαδή να μπει αρκετό φως μέσα στον αισθητήρα της φωτογραφικής μηχανής και να αποτυπώσει τέλος πάντων αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορείς να φωτογραφίσεις ultraviolet έναν άνθρωπο που περπατάει. Δεν γίνεται. Πρέπει να είναι στατικό το φωτογραφικό σου αντικείμενο. Λοιπόν, τα πτηνά λοιπόν βλέπουν RGB συν ultraviolet. Αυτό τι σημαίνει για τα πτηνά? Παραδείγματος χάρη, βλέπουμε ένα κυπαρίσι εμείς οι άνθρωποι, βλέπουμε ένα πεύκο ή έναν πλάτανο ανθισμένο, ενώ να έχει τα φύλλα του, τα πράσινα. Εμείς βλέπουμε στην ουσία από μια σχετική απόσταση ένα συνοθήλευμα πράσινων πραγμάτων. Τα πτηνά δεν βλέπουν αυτό το πράγμα. Τα πτηνά βλέπουν και το πράσινο που βλέπουμε εμείς, αλλά βλέπουν και την υπεριώδη ακτινοβολία που υπάρχει σε κάποια σημεία του δέντρου, το οποίο τους καθοδηγεί ή τους δείχνει που είναι η τροφή ή ακόμη και μπορεί να τους δείχνει ποιο κλαδί είναι θερμό και ποιο κλαδί είναι κρύο σε σχέση με τη θερμοκρασία. Δηλαδή, στην ουσία, αυτό η περιόδης ακτινοβολία λειτουργεί ως ένας οδηγός και για να πετάξουν προς ένα συγκεκριμένο σημείο. Δηλαδή, μπορεί να έχεις δει, ας πούμε, πτηνά να πηγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα προς ένα δέντρο και να πηγαίνουν και να μπαίνουν κατευθείαν μέσα και να στέκονται ή να τριγυρνάνε μέσα στα κλαδιά. Αυτό, για να το κάνουν, βλέπουν αλλιώς τα πράγματα. Επίσης, αυτό τους βοηθά να αναγνωρίζουν τα είδη μεταξύ τους, το αρσενικό και το θηλυκό, παραδείγματος χάρη. Οι γαλαζοπαπαδίτσες, ας πούμε, έχουν ένα μπλε λοφείο, λέγεται, εδώ πέρα πάνω, ένα γαλάζιο. Η αρσενική γαλαζοπαπαδίτσα, σε σχέση με την θηλυκή, έχει διαφορετικό λοφείο, το οποίο αντανακλά η περιώδη ακτινοβολία και έτσι αναγνωρίζουν ποιο είναι το θηλυκό ή το αρσενικό. Αυτό, ας πούμε, η περιόδης ακτινοβολία, το ultraviolet, τους βοηθά να κατηγοριοποιούν τα ζώα και μεταξύ τους τα είδη τους όσο αφορά το φύλλο. Επίσης, το ότι βλέπουν και την περιόδη ακτινοβολία τους βοηθάει να βρίσκουν και τροφή.
Τα πτηνά γενικώς είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά ζώα. Παρόλο που είμαι άνθρωπος και ανήκω στα θηλαστικά, ομολογώ πως εκτιμώ και θαυμάζω πολύ περισσότερο τα πτηνά, για πάρα πολλούς λόγους. Και μου έχουν διδάξει πάρα πολλά πράγματα τα πτηνά. Τέλος πάντων, έτσι βλέπουν τα πτηνά τον κόσμο. RGB συν Ultraviolet, λοιπόν. Αυτά.